Ερευνητές βρήκαν στοιχεία για την ύπαρξη μιας υπόγειας σπηλιάς στο φεγγάρι, που είναι προσβάσιμη από την επιφάνεια και θα μπορούσε, ενδεχομένως, να αξιοποιηθεί για την κατασκευή μιας μελλοντικής σεληνιακής βάσης. Το υπόγειο σπήλαιο φαίνεται να είναι προσβάσιμο από έναν ανοιχτό λάκκο στο Mare Tranquillitatis, την αρχαία πεδιάδα λάβας, στην οποία προσεδαφίστηκαν οι αστροναύτες του Apollo 11, Neil Armstrong και Buzz Aldrin, πριν από πολλά χρόνια. Η ανάλυση των δεδομένων ραντάρ από την NASA αποκάλυψε ότι ο λάκκος οδηγεί σε μια σπηλιά πλάτους 45 μέτρων και μήκους έως 80 μέτρων, μια περιοχή που ισοδυναμεί με 14 γήπεδα τένις. Η σπηλιά βρίσκεται περίπου 150 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του φεγγαριού. Τέτοια σπήλαια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ανθρώπινοι βιότοποι για τους μελλοντικούς εξερευνητές, καθώς είναι ένα φυσικό καταφύγιο ενάντια στο σκληρό σεληνιακό περιβάλλον. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί εκεί μια σεληνιακή βάση ή ένα καταφύγιο έκτακτης ανάγκης, επειδή η θερμοκρασία είναι σχετικά σταθερή στο εσωτερικό και οι αστροναύτες θα ήταν φυσικά προστατευμένοι από τις επιβλαβείς κοσμικές ακτίνες, την ηλιακή ακτινοβολία και τους μικρομετεωρίτες. Η επιφάνεια της Σελήνης είναι συνεχώς εκτεθειμένη σε μικρομετεωρίτες που κινούνται με υψηλές ταχύτητες και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές σε εξοπλισμό και ανθρώπους. Οι σπηλιές μπορούν να προσφέρουν και ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για την αποθήκευση προμηθειών και εξοπλισμού για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι ερευνητές επιθυμούν να μελετήσουν περαιτέρω τέτοιες σπηλιές και τους βράχους στο εσωτερικό τους, καθώς είναι πιθανό να παρέχουν ενδείξεις για τον σχηματισμό της Σελήνης και την ηφαιστειακή ιστορία. Οι σπηλιές μπορεί επίσης να περιέχουν πάγο νερού, κάτι που είναι απαραίτητο για μακροπρόθεσμες σεληνιακές αποστολές. Τουλάχιστον 200 λάκκοι έχουν εντοπιστεί στο φεγγάρι και πολλοί θα μπορούσαν να είναι είσοδοι σε σπηλαιώδεις κοιλότητες. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επιστροφή των ανθρώπων στο φεγγάρι, οι διαστημικές υπηρεσίες αναρωτιούνται ήδη για το πώς να αξιολογήσουν τη δομική σταθερότητα των σπηλιών. Τα συστήματα σεληνιακών σπηλαίων έχουν προταθεί ως εξαιρετικά μέρη για να τοποθετηθούν μελλοντικές βάσεις πληρωμάτων. Ωστόσο, επί του παρόντος, γνωρίζουμε πολύ λίγα για τις υπόγειες κατασκευές κάτω από αυτές τις εισόδους.